Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης μετά το θανατηφόρο κρούσμα λεπτοσπύρωσης που κόστησε τη ζωή στον 20χρονο τερματοφύλακα του ΔΑΟ Χανίων Μιχάλη Φουντουλάκη. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη αλλά και σπάνια. Δηλαδή εδώ στην Κρήτη, εγώ δεν θυμάμαι τώρα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, να είχε δηλωθεί κάποιο τέτοιο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Η τραγωδία που βύθισε στο πένθος την αθλητική κοινότητα και ολόκληρη την τοπική κοινωνία φέρνει στο προσκήνιο ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας και τα προγράμματα μειοκτονίας που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές με υπερπληθυσμό τροκτικών. Είναι λογικό από τη στιγμή που βγαίνουν από τους ιατρούς ότι υπάρχουν μικρόβια, ένα σωρό αρρώστιες και όλα αυτά, έτσι. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε. Κουνούπια, κουνούπια που δεν ραντίζουν, όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουν. Κυκλοφοράνε, φαίνεται παντού. Δεν ξέρω τι, πρέπει να καταπολεμηθούν. Αύριο το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στο χώρο που μολύνθηκε ο 20χρονος, προκειμένου να αποφασιστεί αν πρέπει να ληφθούν μέτρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα γίνει μια διερεύνηση του περιστατικού, μια υγειονομική έρευνα, επιδημιολογική. Πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις που τώρα τελευταία πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει. Παλιά γινόταν, δεν υπήρχαν αυτά. Υπάρχουν, αλλά όχι τόσο πολύ, δεν φαίνονται δηλαδή. Αλλά έχουμε το πρόβλημα λόγω του ποταμού εδώ στο Ζιοφύρο. Στο μεταξύ, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στους κατοίκους των περιοχών όπου εντοπίζεται υπερπληθυσμός ποντικιών. Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα ότι τα προγράμματα μειοκτονίας που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές όπως ο Γιόφυρος και ο Ξηροπόταμος στο Ηράκλειο έχουν αναδείξει ανησυχητικά συμπεράσματα ως προς τον υπερπληθυσμό των ποντικών που παρατηρείται. Χωρίς να έχει διαπιστωθεί όμως μέχρι τώρα κρούσμα λεπτοσπύρωσης στα νεκρά τροκτικά. Εάν δείτε το τι γίνεται εκεί πέρα, έχουν. Τι να πω, χαμός γίνεται. Έχουμε 2.000 δολώματα μέσα στους σταθμούς, τα οποία τα έχουμε αλλάξει δύο φορές και η θανάτωση των ποντικών είναι τεράστια. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, χιλιάδες. Είναι κίνδυνος, είναι μολυσματικά, προκαλούν πολλές ασθένειες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με ποντικοφάρμακα, με διάφορους τρόπους για να τα καταπολεμήσουμε. Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η αθλητική κοινότητα και ευρύτερα η κοινωνία των Χανίων μετά τον τραγικό θάνατο του Μιχάλη Φουντουλάκη. Ο άτυχος νεαρός προσβλήθηκε από τη λεπτοσπύρωση όταν άγγιξε με γυμνά χέρια ένα νεκρό ποντίκι. Η εξέλιξη της κατάστασής του ήταν ραγδαία και μη αναστρέψιμη. Ο θάνατος ήταν πολύ γρήγορος δυστυχώς. Το παιδί πρέπει να ήρθε σε επαφή με τον ποντίκι, με τα χέρια του. Είτε από αμοιχή μέσω του δέρματος που μπορεί κανείς να πάρει το μικρόβιο και να προκαλέσει τη λίμωξη. Είναι πολύ βαριά και προκαλεί το θάνατο σε λίγες μέρες. Είτε με κατανάλωση νερού ή τροφίμου που δεν είναι καθαρό, έχει μολυνθεί. Οι υγειονομικές αρχές για προληπτικούς λόγους εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν να τηρούνται με ευλάβεια οι ατομικές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας περιμετρικά των σπιτιών. Να μην αφήνει σκουπίδια, να μην αφήνει μπάζα ούτως ώστε να πηγαίνουν εκεί να αναπτύσσονται τα ποντίκια.